Φίλες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλό βράδυ, βράδυ Πέμπτης. Πάμε να κλείσουμε ακόμη έναν κύκλο εκπομπών από Δευτέρα έως Πέμπτη, παρακολουθώντας πολλές φορές λαχανιασμένη την καταιγιστική ροή των γεγονότων και των εξελίξεων στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, να πάρουμε και απόψε τα πράγματα με τη σειρά τους. Πάντα σε ζωντανές εκπομπές κάτι συμβαίνει. Το ακουστικό δημιουργεί πρόβλημα. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους και να πούμε ότι ο Ερντογάν, τον οποίο σωστά έχουμε στο στόχαστρο ως μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, λίγες μέρες μετά τη Βάρνα, την Ευρωτουρκική Σύνοδο που έγινε εκεί, με τρόπο μεθοδικό οργανώνει και στέλνει μηνύματα στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Εξηγούμε. Την τελευταία νύχτα πέρασαν μέσα σε λίγες ώρες τα θαλάσσια σύνορα Τουρκίας-Ελλάδος 350 άτομα. Σκεφτείτε ότι το πιθανότερο είναι πως υπάρχουν και κάποιες άλλες δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες, που πέρασαν χωρίς να έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα κάποιοι ήρθαν με ιστιοπλοϊκό στην Ελλάδα. Και θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Το λέω διότι άλλες δυνατότητες έχει ένα ταχύπλοο να περάσει ένα πέρασμα, εν προκειμένου τα θαλάσσια περάσματα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και άλλες δυνατότητες έχει ένα ιστιοπλοϊκό, το οποίο μπορεί να παίρνει επάνω του, εν προκειμένου είχε 73 άτομα αν δεν απατώμε, αλλά η ταχύτητά του, ακόμη και με τη μηχανή, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 7 με 8 μίλια στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι άνθρωποι δρούν ανενόχλητοι σε ό,τι αφορά τις τουρκικές λιμενικές αρχές, και το ανενόχλητοι ίσως είναι και επικές, δρούν κάτω από τα μάτια των τουρκικών αρχών που, αν δεν τους πρόχνουν, τουλάχιστον τους ανέχονται. Τώρα, τα μηνύματα αυτά ανησυχούν την Αθήνα. Και δεν ανησυχούν μόνο την Αθήνα, ανησυχούν και την Ευρώπη. Έχουμε ένα δημοσίευμα του Spiegel, το οποίο λέει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σταυροδρόμι παράνομης μετανάστευσης. Είναι σαφές ότι ο ηγέτης της γειτονικής μας χώρας στέλνει μηνύματα προς την Ελλάδα και μέσω Ελλάδος προς την Ευρώπη, ότι κρατάει στα χέρια του τη στρόφιγγα της αυξομοίωσης των προσφυγικών ροών και ότι αν κάτι δεν συμβαδίζει με τις επιθυμίες του και με τα δικά του συμφέροντα, τότε είναι έτοιμος να μας κάνει ζημιές. Πρέπει να πούμε ότι αισθήματα ανησυχίας έχει προκαλέσει και στην Αθήνα, αλλά και στις Βρυξέλλες. Η εικόνα που παρουσίασε ο Ερντογάν κατά την χθεσινή σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. Είναι ένα όργανο στο οποίο προεδρεύει ο ίδιος, μετέχει ο Πρωθυπουργός, μετέχουν οι αρμόδιοι υπουργοί, των εξωτερικών, εσωτερικών, αυτό που λέμε δημόσιες τάξεις εμείς στην Ελλάδα, μετέχουν οι αρχηγοί των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και ο αρχηγός της λεγόμενης στράτο χωροφυλακής, της Τζαντάρμα. Είναι αυτοί που μετέφεραν με χειροπέδες τα παιδιά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στα δικαστήρια της Ανδριανούπολης. Λοιπόν, τα μηνύματα δεν είναι καλά από εκεί. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, ούτε λίγο ούτε πολύ, διακήρυξε την πρόθεση της Τουρκίας να διαφυλάξει, λέει, τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και στην Κυπριακή Αόζου. Η αυθαιρεσία σε όλο της το μεγαλείο στις διεθνείς σχέσεις. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε μία μεγάλη κινητικότητα και προσέξτε τα γιατί δεν σας τα λένε όλοι αυτά. Στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ερντογάν είπε και το διακήρυξε και στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκίας χτες, ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη. Προσέξτε για να έχετε εικόνα. Η Τουρκία έχει γράψει στα παλαιότερα υποδήματά της τις αρχές του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ περί σεβασμού των συνόρων και περί μη παραβίασης των συνόρων. Έχει παραβιάσει λοιπόν κατά πολύ τα σύνορα της Τουρκίας με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, που είναι ανεξάρτητο κράτος, έχει μπει μέσα σε μεγάλο βάθος και έχει καταλάβει την περιοχή του Αφρίν και την πόλη του Αφρίν, την οποία την έχει γεμίσει με τουρκικές σημαίες. Τώρα λοιπόν λέει ο Ερντογάν,
κοιτάει στα ανατολικά του Εφράτη. Και τι λέει? Λέει στους Αμερικανούς ότι αν δεν φροντίσετε εσείς να εκενώσετε την πόλη Μανμπίτζ, μια πόλη που είναι στρατηγικό, κομβικό σημείο για τις συγκεντρώσεις εκεί κουρδικών δυνάμεων που είναι πολίτες της Συρίας. Είναι Σύριοι πολίτες κουρδικής καταγωγής μέσα στο έδαφος της Συρίας. Εάν δεν εκενώσετε, λέει, την περιοχή του Μανμπίτζ από τις κουρδικές, παύλα, συριακές πολιτοφυλακές, είναι, κυρίες και κύριοι, αυτοί που πολέμησαν κατά του ISIS, κατά των τρομοκρατών του ISIS, βοηθούμενοι από τους Αμερικάνους. Εάν λοιπόν δεν τους διώξετε εσείς, θα μπω εγώ και θα τους διώξω. Έχουμε λοιπόν το εξής. Καταρχήν ο Ερντογάν στέλνει στη Ουάσιγκτον τον βοηθό υπουργό των εξωτερικών, τον Ομίτ Γιαλτσίν. Έχει προαναγγελθεί ότι θα δει εκεί τον κύριο Τζον Σάλιβαν, υφυπουργό των εξωτερικών, τον ΗΠΑ, για να δουν τι θα γίνει με την Μανμπίτζ. Έχουμε όμως δηλώσεις από την πλευρά ενός πολύ υψηλού προσώπου στην Αμερικανική διοίκηση, του κύριου Τζέιμς Μάτις, που είναι ο υπουργός άμυνας στον ΗΠΑ. Και λέει τι? Λέει ότι η Τουρκία είναι καλός συμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, καλός συμμάχος στον ΗΠΑ των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, και ότι εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες που έχει η Τουρκία για τον Μανμπίτζ, όπως επίσης καταλαβαίνουμε και τις ανησυχίες που έχει η Τουρκία, λέει ο Μάτις, προσέξτε το, για τη συγκέντρωση μαχητών τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το ΠΚΚ στο όρο Σιντζάρ. Πού βρίσκεται το όρο Σιντζάρ? Στα σύνορα Συρίας-Ιράκ. Όχι στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Στα σύνορα Συρίας-Ιράκ. Δηλαδή η Τουρκία δεν φτάνει που έχει εισβάλει σε έδαφος πολλών χιλιόμετρων με Λέοπαρντ 2, με δυνάμεις καταδρομών και ούτω καθεξής, μέσα στο έδαφος μιας άλλης χώρας όπως είναι η Συρία, με την ανοχή των Δυτικών και των Ρώσων, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, απειλεί ότι θα χτυπήσει και περιοχές που βρίσκονται μέσα στην επικράτεια του Ιράκ. Να λοιπόν τι εννοεί ο Ερντογάν όταν έλεγε εδώ, στον Προκόπη Παυλόπουλο, εδώ στην Αθήνα, ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Να τι εννοεί ο Ερντογάν όταν αναστενάζει ενθυμούμενος τα ένδοξα σύνορα της ένδοξης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και λέγοντας ότι η σημερινή Τουρκία ασφιχτιά στα σημερινά σύνορα που της επέβαλε η συνθήκη του 1923. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, να σας πω ότι ο Κοτζιάς θα είναι αύριο στα Τύρανα και στη Βιέννη. Έχει συνομιλίες στα Τύρανα με τον Ντιτμίρ Μπουσάτη, ο οποίος είναι ομολόγος του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση Τσίπρα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε διευθέτηση των όποιων εκκρεμωτήτων, και είναι πολλές, που έχει η χώρα μας με την Αλβανία, επαναοριοθέτηση της αποκλειστικής ζώνης της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Είχε οριοθετηθεί στο παρελθόν και σήμερα βρίσκεται μετεωρούμενο το σχετικό θέμα. Θέμα εμπολέμου, θέμα μειονότητας και άλλα θέματα που εγείρει η Αλβανία. Ο Μπουσάτη φαίνεται πιο μετριοπαθής. Ο Έντι Ράμα όμως κάνει δηλώσεις οι οποίες προκαλούν ανησυχία και στους Έλληνες μειονοτικούς στην Αλβανία, δηλώσεις με καθαρά ανθεληνικό περιεχόμενο. Να σας πούμε, φίλοι και φίλες, ακόμη ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει δηλώσεις σοβαρές που αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο τη Βόρεια Ελλάδα. Είπε ότι δεν θα ανεχθεί και την παραμικρή υπόνοια γεωγραφικού διχασμού στη χώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση και με τα θέματα του Σκοπιανού, σε θέση και με τα θέματα που αφορούν ομάδες της Βόρειας Ελλάδας, σε σχέση και με το θέμα Σαββίδη. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι δηλώσεις. Όπως επίσης να πούμε ότι συνεχίζεται, θα έλεγα, ο σχολιασμός από την κοινή γνώμη και η αίσθηση που έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η υπόθεση αυτού εδώ στην Γλυφάδα, ενός ηλικιωμένου ανθρώπου 88 ετών, ο οποίος υποχρεώθηκε, φιλήσυχος ήταν, στη γειτονιά του λένε ο καλύτερος, υποχρεώθηκε ασκώντας το δικαίωμα της αυτοάμυνας μέσα στο σπίτι του να πυροβολήσει και να τραυματίσει επιπόλαια κάποιον από εκείνους που εισέβαλαν, γιατί φοβήθηκε για τη ζωή του, και τώρα βρίσκεται κατηγορούμενος με βαριές κατηγορίες στα ελληνικά δικαστήρια. Κυρίες και κύριοι, διαμορφώνεται έτσι η επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο, σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε έναν κόσμο
που πολλές φορές μας εκπλήσει με τα γεγονότα και τις ειδήσεις που μας έρχονται στο σπίτι μας, σε έναν κόσμο όμως ο οποίος επηρεάζει είτε έτσι είτε αλλιώς τη ζωή μας, τη δική μας και των δικών μας ανθρώπων. Καλωσορίζω τον κύριο Στάθη Πανταζή, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε. Τον κύριο Ανδρέα Τσόκο, καλό βράδυ, από τη Νέα Δημοκρατία, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, στέλεχος από το Κίνημα Αλλαγής. Τον κύριο Στάθη Λεωτσάκο, από την Λαϊκή Ενότητα. Και τον Αλφόνσο Βιτάλη, πολιτικό συντάκτη και αναλυτή. Καλό φίλο και συνάδελφο. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ. Λοιπόν, χωρίς άλλα προλεγόμενα, θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Πανταζή, και να σας ρωτήσω γιατί επιμένει έτσι η κυβέρνηση στο θέμα του Μακεδονικού. Με την έννοια ότι ακόμη και προχθές ο κύριος Δημητρόφ έκανε δηλώσεις και είπε ότι, ακούστε λέει, θα μπορεί να βρούμε λύσεις με το όνομα, αλλά δεν βλέπω να προχωρεί η αλλαγή στο Σύνταγμα και δεν θέλω να μου αγγίξετε τη μακεδονική εθνότητα, τη μακεδονική ταυτότητα και τη μακεδονική γλώσσα, αυτά σε εισαγωγικά. Γιατί μιλάμε για ψευδή εθνότητα, ψευδή γλωσσική διάλεκτο και ούτω καθεξής, γιατί δεν έχουν καμιά σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο και την αρχαία Μακεδονία. Λοιπόν, γιατί επιμένει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα? Αύριο θα έχουμε τη συνάντηση στη Βιέννη Κοτζιά, Ντιμητρόφ, Νίμιτς. Γιατί? Τι έχει υπόψη της δηλαδή που την κάνει περισσότερο αισιόδοξη από όλους εμάς? Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, η κυβέρνηση έχει βάλει ένα στόχο να λυθεί ένα θέμα το οποίο βέβαια θα είναι ένα θέμα που θα συμφωνήσει και η ελληνική πλευρά με τις γραμμές τις οποίες έχει θέσει. Οι προσπάθειες που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοντιάς, σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικές. Και είναι σημαντικές δεδομένου ότι το θέμα αυτό κάποια στιγμή πρέπει να επιληθεί. Πρέπει να επιληθεί βέβαια με βάση τα συμφέροντα της χώρας, τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, για να είμαι σαφής αυτό. Και είναι και πολύ βασικό να γίνει σε μια περίοδο χρονική στην οποία όλοι πια αντιλαμβανόμαστε ότι στα Βαλκάνια εξαιτίας κάποιων ανθρώπων, όπως αναφέρατε προηγουμένως και συγκεκριμένα του κυρίου Ερντογκάν, φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να δυναμητήσουν μια περιοχή όπου αυτή η περιοχή ήταν για πολλά χρόνια μια εστία ειρήνης. Και βέβαια έχει και το κακό προηγούμενο η περιοχή των Βαλκανίων, έχει κατά κάποιο τρόπο να έχει γεννήσει κάποιους, ειδικά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε η κυβέρνηση λοιπόν καλώς πράττει, γιατί σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε πρέπει να υπάρξουν συμμαχίες, πρέπει να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ειρήνης για όλη την περιοχή. Αρκεί να μην δώσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αρκεί να μην δώσουμε βεβαίως τα εθνικά μας συμφέροντα. Και βέβαια, σε ό,τι είπατε προηγουμένως, ό,τι αφορά το όνομα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με όλο το πολιτικό σύστημα, να υπάρχει μια απόφαση, έτσι ώστε αυτή η απόφαση να μην θίγει εθνικά συνειδησιακά θέματα των Ελλήνων, τα οποία εγώ τα θεωρώ σημαντικά. Βλέπω ότι είστε επιφυλακτικός εσείς, έτσι. Όχι, δεν είμαι επιφυλακτικός. Είδα και τη διαφωνία του κυρίου Τσιτσικώστα με τον κύριο Τσίπρα χθες στο Περιφερειακό Συνέδριο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσιτσικώστας είπε καμία συμπερίληψη του ονόματος Μακεδονία. Θέλω όμως να σας πω και του απάντησε ο κύριος Τσίπρας. Θέλω να σας πω το εξής όμως, για να είμαστε απόλυτα σαφείς και δίκαιοι. Εξαιτίας μιας πολιτικής που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, έχει φτάσει το 90% των χωρών στον κόσμο τα Σκόπια να τα αποκαλούν με τον όρο Μακεδονία. Δηλαδή, σε δημόσιες εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, ακόμα και στη Eurovision το είδαμε αυτό, τα Σκόπια αποκαλούνται με τον όρο Μακεδονία. Δηλαδή, αφού τα λένε οι άλλοι, να υποχωρήσουμε κι εμείς. Όχι, το επιχείρημα. Και για να μην παρεξηγηθώ, να είμαι σαφής αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή, ακολουθήσαμε μία πολιτική η οποία οδήγησε στο να τους δώσει αυτό το όνομα. Το οποίο όνομα, βέβαια, αυτό, εγώ συμφωνώ με ό,τι είπατε, ιστορικά ή οτιδήποτε, δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά η πραγματικότητα στην πολιτική είναι αυτή που πρέπει πολλές φορές να βλέπουμε. Και εκείνο το οποίο πρέπει να επιδιώκουμε είναι. Πάντως οι Σκοπιανοί είναι, ενδιαφέρονται να το κερδίσουν από την Ελλάδα. Αυτό ενδιαφέρεται. Βεβαίως να κερδίσουν την Ελλάδα. Δηλαδή, αν η Ελλάδα πει όχι, κοιτάξτε, έχουν πρόβλημα. Για την Ελλάδα ενδιαφέρονται. Διότι από αυτή διεκδικούν. Από εμάς διεκδικούν. Διότι η Ελλάδα έχει δύο βέτο. Το ένα βέτο είναι προς το ΝΑΤΟ, το οποίο άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, και το άλλο βέτο είναι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν λοιπόν τα Σκόπια θέλουν να έχουν μια ευρωπαϊκή πορεία και να θεωρηθούν μια χώρα η οποία θα έχει μια πρόοδο και μια ανάπτυξη για το λαό της, θα πρέπει να αφήσει τις αλυτρωτικές κινήσεις οι οποίες έχει. Ήδη έχουν γίνει κάποια σημάδια. Το αεροδρόμιο άλλαξε όνομα γιατί
το είχαν δώσει το όνομα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, αλλά κοιτάξτε κάτι. Το επαναφέρουν, δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα πρέπει. Για αυτούς, εύκολα πρέπει, πράγματα. Κοιτάξτε κάτι. Ένα γερανό θέλουν και τρεις εργάτες εκεί να αναβοκατεβάζουν τα γράμματα. Από την άλλη μεριά, η άρνησή μας. Από τη Βουλγαρία τον φέρανε το γερανό. Από τη Βουλγαρία. Ένα κομματάκι να πω να τελειώσω. Η άρνησή μας και η απομόνωσή τους μπορεί να τους κάνει επιρρεπείς σε κάποιον άλλον ο οποίος εκτός από εμφανίζεται ως ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Θέλει να εμφανιστεί και ως ηγέτης του βαλκανικού κόσμου. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, βέβαια δεν σημαίνει ότι πάνω στη διπλωματία και στην ισορροπία δυνάμεων θα πρέπει η Ελλάδα να φτάσει στο σημείο να υποχωρεί σε τέτοια θέματα. Σωστό. Αλλά θα πρέπει να βρούμε μια λύση που πάνω απ' όλα το κριτήριο του ελληνικού λαού να την κρίνει αυτό αποδεκτό. Θα πάω στον κύριο Βιτάλη. Κύριε Βιτάλη, έχετε την αίσθηση, αγαπητέ συνάδελφε, ότι η επιμονή του κυρίου Τσίπρα έχει να κάνει και με ένα. Μια γενικότερη διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη με τους Γερμανούς από τη μία και με τους Αμερικανούς από την άλλη, για να μπορέσει να πετύχει η κυβέρνηση, θα έλεγα, θετικά πράγματα στην σταδιακή απεμπλοκή της Ελλάδος από τα μνημόνια. Περισσότερο. Δηλαδή μπαίνουν όλα στο ζυγί. Κοιτάξτε, είναι ένα σενάριο το οποίο ακούγεται, όμως. Εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Βέβαια. Και θυμάμαι ότι τα παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά από τότε που έσκασε το θέμα των Σκοπίων. Έτσι. Τα παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά. Υπάρχει και είναι αυτό το οποίο καταρχήν ελκύει την προσοχή της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, χωρίς να σημαίνει ότι η λύση που επιδιώκει θα είναι καλύτερη. Ή ότι δεν θα έρχεται σωστό. Σε αντίθεση με το αίσθημα του λαού. Είναι μια γεωπολιτική ανισορροπία και μια σειρά από ανατροπές που υπάρχουν κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια. Κοιτάξτε, δεν επιθυμεί ούτε ο Αμερικανικός παράγοντας, ούτε ένα κομμάτι των Ευρωπαίων περαιτέρω διείσδυση της Τουρκίας του Ερντογάν στα Δυτικά Βαλκάνια πρωτίστως. Ακόμα και πιο πολύ από τους Ρώσους. Δηλαδή, δεν θέλουν και τους Ρώσους, αλλά ακόμα περισσότερο την Τουρκία του Ερντογάν, και από εκεί να φύγουν προς τα πάνω, προς τη Βοσνία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που τους έχει υποχρεώσει όλους να πέσουν στο πρόβλημα επάνω. Τώρα, είναι λογικό ότι, και το είδαμε και στις δημοσκοπήσεις και στα συλλαλητήρια, ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης δύσκολα δέχεται τη λύση με τον όρο Μακεδονία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Απ' την άλλη όμως πρέπει να διερευνήσουμε τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει όταν υπάρχει μία αναταραχή και μία ανισορροπία. Και όταν, με δεδομένο το πρόβλημα που έχεις με την Τουρκία, γίνει μία σφήνα από πάνω. Αυτό η οποία είναι. Θα είναι και η Αλβανία, αυτό θα είναι και τα Σκόπια. Δεν έχω όλα τα γεωπολιτικά και όλα τα δεδομένα που έχει ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών μπροστά μου. Ούτε και εγώ θα κατάπινα σε εισαγωγικά εύκολα ένα συμβιβασμό με μία λέξη φορτισμένη, ναι. Όπως είναι η Μακεδονία. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και πρέπει να δούμε όχι μόνο το ονοματολογικό, πρέπει να δούμε ένα πακέτο πραγμάτων το οποίο στην ουσία θα αποτρέπει στην πορεία οποιαδήποτε αλυτρωτική διεκδίκηση ή να εγερθεί οποιοδήποτε θέμα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται στη διαπραγμάτευση. Οι Σκοπιανοί συζητούν για μία σύνθετη γεωγραφική ονομασία που να έχει το Μακεδονία και να έχει τον προσδιορισμό τον γεωγραφικό. Φαίνεται όμως ότι έχουν στυλώσει τα πόδια για οτιδήποτε αφορά την απάλληψη της λεγόμενης ψεύδο-μακεδονικής ταυτότητας και της ψεύδο-μακεδονικής γλώσσας. Γιατί αυτός είναι ο πυρήνας του κεντρικού κρατικού τους ιδεολογήματος. Κύριε Τσόκο, τι λέτε εσείς? Μία μικρή παρέμβαση πάνω σε αυτά που είπε καταρχήν ο κύριος Πανταζής. Ανέφερε το ότι γίνεται προσπάθεια από μεριά της ελληνικής κυβέρνησης για να λυθεί το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Ο κύριος Πανταζής είναι η κεντρόπτερια του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι... ναι, καταλάβατε τώρα. Κάτι. Γι' αυτό τον ακούτε συγκρατημένο. Σοσιαλιστική τάση του. Ναι, σοσιαλιστική τάση. Από μεριά της κυβέρνησης γίνεται από μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο κύριος Καμένος, που αποτελεί μέλος της κυβέρνησης, δεν είναι νομίζω στην ίδια λογική. Και από την αρχή αυτό που θέτουμε σαν πυρήνα του προβλήματος στην όλη διαχείριση από μεριά της κυβέρνησης είναι ότι δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Και δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή σε τίποτα. Και σε αυτό, αλλά όπως είδατε και χθες για το θέμα με τους δύο Έλληνες αξιωματικούς και τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν. Βγαίνει χθες
μέλος βουλευτής των ανεξάρτητων Ελλήνων, που είναι μέλος δηλαδή της κυβέρνησης, και ουσιαστικά είπε αυτό το αμίμητο για την ανταλλαγή των δύο με τους 8. Των δύο Ελλήνων με τους 8. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν τόλμησε να το ξεστομίσει ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν. Το υπονόησε. Και υπάρχει Έλληνας βουλευτής ο οποίος το ξεστομίζει και το λέει άφοβα. Αντιλαμβάνεστε. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά λοιπόν, μην παίρνετε αφού. Να ολοκληρώσω. Όχι, μην δίνουμε λάθος εντυπώσεις όμως και στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Εσείς το αποδέχεστε αυτό, η κουβέντα του κυρίου Κατσίκη. Ο κύριος Κατσίκης. Ο κύριος Τσίπρας πιεσμένος. Κοιτάξτε κάτι. Ο κύριος Κατσίκης. Όχι, αν θέλετε τον κύριο Κατσίκη να τον εκτελέσουμε. Πιεσμένος. Προσέξτε όμως. Μήπως μετά από λίγο καιρό κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος Κατσίκης. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Γιατί θα είναι ο εξευτελισμός της Ελλάδος, έτσι. Ακριβώς. Αλλά αυτό δεν είναι. Από τη μία να πουλάμε μπραβιλίκι όλοι μας και να λέμε ρίξτε του κι άλλες πέτρες. Και μετά από λίγο καιρό να έχουμε τέτοιου είδους διαδικασίες. Θέλω να πω δηλαδή. Πρέπει η Ελλάδα με σοβαρότητα, χωρίς λαϊκισμούς και με υπευθυνότητα και ρεαλισμό να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Ναι, αλλά και να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Ναι, απλά κύριε Παναγιώτοπουλε, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν γίνεται να υπάρχει πίεσης, ρεαλισμός και σοβαρή από μεριάς ελληνικής κυβέρνησης πολιτική διαχείριση να γίνεται βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου πρωτοσέλιδος σε τουρκικές εφημερίδες και συγκεκριμένα στη χώρα. Και ουσιαστικά να λέει ότι αυτό που υπονοεί ο Ερντογάν να το λένε οι Έλληνες βουλευτές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν λέγονται. Ο κύριος Κατζίκης δεν γνωρίζει για τη διάκριση των εξουσιών. Είναι δυνατόν τη στιγμή που έχει βγει τα ελληνικά δικαστήρια και έχουν πει τελεσίδικα ότι δεν υπάρχει θέμα του να δώσουμε τους 8 Τούρκους στον κύριο Ερντογάν στην Τουρκία. Να βγαίνουμε εμείς και να ανοίγουμε τέτοια ζητήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και αυτό είναι ένα θέμα έλλειψης σοβαρότητας. Δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στην κυβέρνηση και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και κύριε Παναγιώτοπουλε, θυμηθείτε, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Όλα θα τα βρούμε μπροστά μας. Όλα θα τα βρούμε μπροστά μας γιατί η Τουρκία, προσέξτε, έχει σημειωθεί ποιοτική μεταβολή στη συμπεριφορά και στις πρακτικές που χρησιμοποιεί η Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν ανακοινώνει, δεν προαναγγέλει μόνο ότι θα αλλάξει τα σύνορα που του επέβαλε η Λοζάνη, που επέβαλε δηλαδή στον τουρκικό λαό η Λοζάνη το 1923. Ο Ερντογάν ξεκίνησε και το κάνει. Ξυλώνει τα σύνορα και το κάνει προς Ανατολάς. Το τι θα κάνει προς δυσμάς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, όχι για πόλεμο, για να κατοχυρώσουμε την ειρήνη. Να είμαστε έτοιμοι για όλα όμως, αν θέλουμε ειρήνη. Κύριε Μάτζο, συμφωνείτε? Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι υπάρχει λόγος να είμαστε σε επαγρύπνηση. Φυσικά δεν είναι σκόπιμο ούτε πρέπει να φοβόμαστε ή να δημιουργείται ανησυχία στον κόσμο για τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά η επαγρύπνηση είναι επιβαλλόμενη πιο πολύ από ποτέ τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Αυτό το οποίο λέτε, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι σωστό. Ο Ερντογάν έχει ξεκινήσει να κάνει realpolitik στη γειτονιά μας. Επεκτείνεται ανατολικά. Και είναι ανησυχητικό ίσως, και έτσι κλείνω την παρένθεση αυτή, ανησυχητικό το ότι και η αντιπολίτευση στη γείτονα χώρα φαίνεται να συμπλέει σε μια τέτοια πολιτική... Οι σοσιαλδημοκράτες της Τουρκίας. Σε μια τέτοια ιμπεριαλιστική τακτική. Σας θυμίζω ότι το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Τουρκίας, συνδέεται με τους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες και κατά καιρούς καλείται και στην σοσιαλιστική διεθνή. Φαντάζομαι ότι αυτές οι πρακτικές, γενικώς οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά με την Τουρκία αλλάζουν και οι σχέσεις των παρατάξεων. Αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κοιτάξουμε είναι να μην γίνουμε σαν την Τουρκία. Δηλαδή κάνει λάθη η κυβέρνηση. Την εσωτερική μας πιστεύετε ότι σκηνή, ο Τσίπρας έχει κάνει λάθη στο χειρισμό και ο Καμένος και ο Κοντζιάς σας? Κοιτάξτε, έχουν συμβεί λάθη. Τα λάθη προφανώς έρχονται από την τοποθέτηση των υπουργών ήδη από το μακρινό ήδη 2015 έως σήμερα. Όταν έχεις και ανέχεσαι το συγκυβερνήτη σου κύριο Καμένο στο ρόλο του Υπουργού Αμήνης να προβάρει στρατιωτικές στολές, να κάνει ασκήσεις θράσους ουσιαστικά στο Αιγαίο τόσα χρόνια και να κρύβεται όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, έχεις ευθύνη συνολικά κυβερνητικά. Έχεις ευθύνη και στα ελληνοτουρκικά, έχεις ευθύνη και στο μακεδονικό. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν όταν πρέπει πολιτικά. Άρα το θέμα είναι
να δούμε και στο τώρα τι κάνουμε, μέχρι να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες, μέχρι να έρθουν εκλογές και να υπάρξει η τιμιγορία του λαού, τι θα κάνουμε σήμερα. Συμφωνώ με όσα ακούστηκαν για το βουλευτή Κατσίκη, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι άλλο ένα ενδεικτικό παράδειγμα της συμπεριφοράς αυτής της συγκυβέρνησης, αυτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, το βάλουμε στο επίπεδο της Βουλής, έτσι, προς τους θεσμούς. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι προβληματικό το ότι ανοίγουμε εμείς τα διαπραγματευτικά χαρτιά της Τουρκίας, ενώ χωρίς να περιμένουμε να δούμε τη δική τους άποψη. Και μιλώντας για διαπραγμάτευση, να επιστρέψω στο ερώτημά σας και στο αρχικό θέμα της συζήτησης, που είναι το θέμα των ελληνοσκοπιανών σχέσεων. Στη διαπραγμάτευση αυτή πρέπει να δούμε κάποιες βασικές παραμέτρους. Ποια είναι η χρονική συγκυρία, γιατί τώρα, πώς τώρα, δηλαδή ποιοι είναι οι όροι, ποιες είναι οι εναλλακτικές που πάμε στο τραπέζι και το κυριότερο, ποιες είναι οι συνέπειες για κάθε πρόταση. Mm-hmm. Άρα πρέπει να πάμε με ψυχραιμία, ομόνοια όσο μπορούμε, σε βιώσιμη και ρεαλιστική λύση. Και το τονίζω το ρεαλιστική. Δεν μπορούμε να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων ό,τι έχει γίνει τα τελευταία δεκαετίες και τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις αυτές, τα βέτο, τις διαπραγματευτικές βήματα. Πάντως σας βλέπω κοντά στον κύριο Τσίπρα στα θέματα αυτά. Όχι, υπάρχει πολύ συγκεκριμένη θέση, να σας πω. Και το Σταύρο, προτιμώ, και τη Φόφη λίγο. Σε αντίθεση με το Βενιζέλο και το Λοβέρδο που είναι στα κεραμίδια. Να τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Με πάσα ειλικρίνεια. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι, με πάσα ειλικρίνεια, δεν θεωρώ ότι το κίνημα αλλαγής βρίσκεται την Τρίτη πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ και την Τετάρτη πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είπατε είναι. Θεωρώ, όπως το είπατε, θεωρώ ότι η άλλη πόλη είναι πιο κοντά στο κέντρο. Το κέντρο είναι ένα. Η λογική του κινήματος αλλαγής είναι μία, είναι υπεύθυνη και σταθερή. Η πόλη, δεξιά και αριστερά, πάλλονται υπό την πίεση την εσωτερική και την κοινωνική που δέχονται πολιτικά. Η πόλη αυτή συγκλίνουν ή αποκλίνουν από τις θέσεις μας. Εντάξει. Και αυτό δημιουργεί την εικόνα, δηλαδή το μέτρο, του παλόμενου με το εκκρεμού. Οποίο βαδίσουν τα υπόλοιπα κόμματα είναι η συμπαράταξη. Ούτε στο Σύνταγμα. Αυτό είναι ενδιαφέρουσα άποψη. Δεν υπάρχει λοιπόν, στο Σύνταγμα. Θα την κουβεντιάσουμε μετά. Κλείνω με αυτό. Ελάτε, ελάτε. Έτσι, κλείνω για με να αυτό, πάμε σε ένα διάλειμμα και θέλω να έχω το λόγο στον κύριο Λοτσάκο. Η κυρία που είπατε εύστοχα ότι έχει άποψη πάνω στο θέμα. Έτσι. Είναι η πρώτη που ζήτησε και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εξωτερικών, που όψιμα είδαμε σήμερα να παίρνει πρωτοβουλίες, να υπάρχει ενημέρωση. Να υπάρχει ενημέρωση έχει πρώτα. Και σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών κλπ. Αυτό είναι γεγονός. Να δούμε λοιπόν τις θέσεις μας, να δούμε αν συμφωνούμε μαζί μας οι υπόλοιποι και εμείς ποιο συμφωνούμε εν τέλει. Όχι, μην πείτε, γιατί θα σας κόψουμε στον αέρα για 3 λεπτά μόνο. Να πάμε σε ένα διάλειμμα, να ηρεμήσει και η ροή. Μην έχουμε καρδιακά επεισόδια στο κοντρόλ και τα λοιπά, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για τις διαφημίσεις και μετά να επανέλθουμε και να διευρύνουμε τη συζήτηση. Σε λίγο. Πέμπτη βράδυ, χώρα εν καμίνο. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας, Στάθης Πανταζής από το ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Τσόκος από τη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρης Μάντζος από το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ, Στάθης Λεουτσάκος από τη Λαϊκή Ενότητα, Αλφόνσος Βιτάλης από το χώρο των Μίντια, συνάδελφος πολιτικός συντάκτης. Ξεκινήσαμε προσπαθώντας να δούμε ποια είναι η πορεία στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, πώς κλιμακώνει ο Ερντογάν την πίεση προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, τι θα γίνει στο Μακεδονικό, με δεδομένο ότι στην ατζέντα αύριο Παρασκευή, μετά τα Τύρανα, ο Κοτζιάς θα πάει στη Βιέννη για να συναντήσει τους Ντιμητρόφ και Μάθιου Νίμιτς. Λοιπόν, να σας πω, και το έχετε πληροφορηθεί ήδη, είναι από τις πρώτες ειδήσεις της επικαιρότητας, να το επαναλάβω. Οι συνήγοροι των δύο παιδιών της Ελλάδος, των δύο στελεχών των ενόπλων μας δυνάμεων, που εξακολουθούν να κρατούνται σχεδόν για ένα μήνα στις τουρκικές φυλακές, υπέβαλαν την ένσταση κατά της απόφασης των δικαστών για τη συνέχιση της κράτησης και η ένσταση αυτή απορρίφθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κράτηση συνεχίζεται. Κατηγορητήριο δεν υπάρχει, γιατί αυτό σημαίνει σημερινή Τουρκία και κράτος δικαίου και ένομη τάξη στη σημερινή Τουρκία, και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα κάνει ο Ερντογάν. Το Ερντογάν, θεωριακό επεισόδιο, να σημειώσουμε, κύριε Παναγιώτο. Ασφαλώς. Ο Ερντογάν δε, όταν ρωτήθηκε. Ούτε επεισόδιο. Και στην, τον κύριο Τσίπρα πάντα. Ούτε καν επεισόδιο. Δεν υπήρξε καν επεισόδιο. Θα έλεγα συνοριακό περιστατικό. Περιστατικό. Σύνηθες. Το οποίο χρησιμοποιεί όμως η Τουρκία για άλλους λόγους. Είναι ξεκάθαρο, να μην το κρύβουμε,
ότι ο Ερντογάν στην άκρη του μυαλού του. Το είπε άλλωστε επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη από τη Βάρνα. Έχει τον εκβιασμό της Ελλάδος προκειμένου να του παραδώσει τους 8. Αυτό έχει στο μυαλό του Ερντογάν. Εμείς λέμε σωστά ότι είναι εντελώς διαφορετικά θέματα. Λέμε σωστά ότι στην Ελλάδα υπάρχει κράτος δικαίου και υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης και μάλιστα στον ανώτατο δυνατό βαθμό. Απόφαση του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Για τον Ερντογάν αυτά είναι popcorn. Καταλάβατε. Για τον Ερντογάν αυτά τα έχει για να τα τρώει βλέποντας ταινία στο τεράστιο σινεμά που διαθέτει το ιδιωτικό μέσα στο προεδρικό μέγαρο των 1000 δωματίων. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει δικαιοσύνη ευρωπαϊκού τύπου, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει διάκριση εξουσιών σε ένα καθεστώς και σε μια χώρα που είναι ο απόλυτος δυνάστης και ο απόλυτος άρχων. Τελεία παύλα. Λοιπόν, κύριε Λεουτζάκο. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, το οποίο έπρεπε εδώ και δεκαετίες το πολιτικό σύστημα, η χώρα μας, να το έχει επιλύσει. Και αυτό θα ήταν καλό και για την Ελλάδα και για τους γείτονες. Το ότι σέρνεται για πολλές δεκαετίες, τι σημαίνει? Ένα, κατά τη γνώμη μου, έχουμε ένα ανίκανο πολιτικό προσωπικό. Και όχι μόνο ανίκανο πολιτικό προσωπικό, έχουμε και αυτό που λέμε οικονομική ελίτ, αστική τάξη, είναι συνυπεύθυνη μαζί με το πολιτικό προσωπικό. Δηλαδή εσείς τι θα κάνατε, ας πούμε, στο Σκοπιανό ζήτημα? Θα πω, όλα θα τα πούμε. Αν θέλω, ας πούμε, να αφαιρέσω την πιθανότητα της εκστρατείας της ΛΑΕ, η οποία στους πληστηριασμούς κάνει πράγματα. Ναι. Εγώ το καλύπτω άλλωστε ως εκπομπή, συνεχώς. Αλλά με τα Σκόπια τι θα κάνατε? Θα πω. Μην τους βγάλουμε όλους προδότες, δηλαδή, έτσι εύκολα. Εγώ δεν είπα ανεπαρκείς. Εγώ ή ανίκανους. Προσέξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ προδότη δεν είπα κανένα. Ότι έχουν πολιτικές ευθύνες και ανεπάρκεια και ευθύνη, το επαναλαμβάνω. Και όχι μόνο το πολιτικό σύστημα, αλλά και η οικονομική ελίτ. Και η υποκρισία. Θα τα πω ένα-ένα. Υπάρχει η πρώτο πολιτικό στέλεχος, πρώην πρωθυπουργός και υπουργός, ο οποίος όταν με εντολή τότε των Γερμανών έσπαγε η ενιαία Γιουγκοσλαβία, υπόγραφε τη διάσπαση και έτσι προέκυψε και το κρατήδιο αυτό. Και εκ των υστέρων το ίδιο πρόσωπο θεώρησε καλό να ηγηθεί μάλιστα περί του ονόματος. Ή είναι ανικανότητα ή υποκρισία ή κάτι άλλο. Ο καθένας μπορεί να το κρίνει. Έριξε και κυβέρνηση δικιά του. Δύο. Υπάρχει σημερινός υπουργός, ο οποίος συμμετέχει σε τρεις κυβερνήσεις με διαφορετικά κόμματα, με προγραμματικές δηλώσεις ή πρωτοβουλίες για σύνθετο όνομα. Ο ίδιος ρητορεύει ότι σε καμιά περίπτωση δεν δέχεται τον όρο Μακεδονία. Αν αυτό δεν είναι υποκρισία, κύριε Παναγιωτόπουλε, τι είναι υποκρισία? Το δεύτερο το πιέσε τον κύριο Καμένο. Το πρώτο. Στον κύριο Σαμάρα. Στον κύριο Σαμάρα. Στο πρώτο δεν μου αρέσει. Το πρώτο είναι στον κύριο Σαμάρα. Ήταν υπουργός εξωτερικών όταν επί ημερών τον υπόγραψε και διασπάστηκε η νέα Γιουγκοσλαβία, επειδή τότε οι σύμμαχοι Γερμανοί θέλαν να πάρουν ένα βόρειο κομμάτι και τα γνωρίζετε. Την επιρροή του Κροατία, Σλοβενία. Δεν τα γνωρίζετε. Για συντομία δεν τα λέω. Και επειδή μίλησα και για την οικονομική ελίτ, που ορισμένοι κάνουν και τους υπερπατριώτες, μάλιστα στα λόγια. Δεν τους εμπόδισε τίποτα, ακόμα και όταν υπήρχε εμπάρκον, να είναι η πρώτη χώρα η οποία επενδύει σε αυτό, με το όνομα και μοναδικό το Μακεδονία. Στους Μακεδόνες, με βάση τη δικιά τους αντίληψη που έχουν οι γείτονες. Αυτό. Άρα τι πρέπει να γίνει όμως? Δύο θέλω να σημειώσω. Σε ποιο πεδίο πάει να επιληθεί το ζήτημα και γιατί τώρα? Υπάρχει λόγω ΝΑΤΟ. Λόγω ΝΑΤΟ και λόγω ΝΑΤΟ. Πιέσεων των Αμερικανών και των Γερμανών. Έχουν βρει, και γι' αυτό να μην έχετε και καμία ταλάντευση
και κανένα ερωτηματικό τι θα κάνει ο κύριος Καμένος και ανησυχείτε. Ο κύριος Καμένος στήριξε εκεί που δεν είχαν πει. Είχαν πει άλλα να κάνουν. Όχι εκεί που έχουν πει ότι αυτό θα κάνουν. Αλίμονο να αφήσει. Δηλαδή λέτε ότι έχουμε μια κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που είναι μια κυβέρνηση που παίρνει απευθείας γραμμή από τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικανούς και τους Γερμανούς. Ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, εσείς είστε παλιός. Ξέρετε άλλη ελληνική κυβέρνηση να έχει δώσει τόσα πολλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πιο φιλική κυβέρνηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες που να τους έχει δώσει τόσα πολλά. Σούδα, επέκταση. Αυτό δεν έχετε Καστέλη. Αλεξανδρούπολη. Πρότεινε και την Κάρπαθο. Πρότεινε και την Κάρπαθο. Θα φτάσω εκεί. Αλλά μήπως Αλεξανδρού... όμως έτσι κατοχυρώνει την εθνική ασφάλεια της χώρας. Αλεξανδρούπολη. Θα σας πούν. Θα απαντήσω και αυτό. Αλεξανδρούπολη. Και μετά τι λένε. Αλλά δεν θέλει να διακόψει. Και ο κύριος Καμένος τι λέει. Ελάτε και διαλέξτε και ό,τι άλλο θέλετε και φτιάχτε το. Αυτό δεν λένε. Και αυτό δεν κάνουν. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Από την πλευρά σας. Άρα τι πρέπει να γίνει. Οι γείτονες έχουν ένα ιστορικό αναθεωρητισμό. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με ιστορικούς αναθεωρητισμούς δεν βοηθάνε να επιλύνονται ζητήματα. Σωστό σε αυτό που λέτε, να τα ακούω όλα θεωρητικά. Ξέρετε, τα πράγματα είναι πρακτικά. Είδατε τι έγινε στην Πρίστινα. Πήγε στη Μητρόβιτσα, τα παρακολουθείτε όλοι εδώ. Πήγε στη Μητρόβιτσα, στο σερβικό κομμάτι, η Μητρόβιτσα, κυρίες και κύριοι, Κόσοβσκα Μητρόβιτσα, είναι πόλης στο Κόσοβο. Το ένα κομμάτι της κατοικείται από Σέρβους. Το άλλο κομμάτι της, σαν το χωρισμένο Βερολίνο παλιά, κατοικείται από Αλβανούς. Πήγε λοιπόν ο κύριος Μάρκο Τζούριτς, αξιωματούχος της κυβέρνησης της Σερβικής Δημοκρατίας, τώρα που μιλάμε, επικεφαλής του γραφείου παρακολούθησης από τη Σερβία των θεμάτων του Κοσόβου. Πήγε λοιπόν να συναντήσει, εκπροσώπουσε μια αίθουσα των κοινοτήτων των Σέρβων που ζουν στο Κόσοβο. Την ώρα που ήταν μέσα και γινόταν η συζήτηση, μπούκαραν μέσα οι ειδικές δυνάμεις με κουκούλες, με οπλισμό μάχης, με εξαρτήσεις, με γυλαίκα αλεξίσφαιρα. Οι ειδικές μονάδες της αστυνομίας των Κοσοβάρων Παύλα Αλβανών τους άρπαξαν όλους, τους βάρανε τον πιστόλι στον κρόταφο, τους περάσανε χειροπέδες και πήρανε τον Τζούριτς και τον ρίξανε σε μια κλούβα και τον έχουν κρατούμενο. Αυτά συνέβησαν προχθές. Υποχρεώθηκε λοιπόν ο πρόεδρος της Σερβίας Βούτσιτς να πάρει προσωπικά τον Πούτιν και η ανακοίνωση λέει το εξής. Ακούστε ανακοίνωση. Τον παρακάλεσε ο Βούτσιτς τον Πούτιν να συμβουλεύσει τη Σερβία τι πρέπει να κάνει. Για να δείτε τι συμβαίνει στα Βαλκάνια αυτή την ώρα που μιλάμε. Θυμηθείτε δε και την δήλωση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, που έξω κάνει τον σοσιαλιστή και τον Ευρωπαίο και τον σοσιαλδημοκράτη και φίλο του Τζορτζ Σόρος κλπ. Και όταν έρχεται στα Βαλκάνια κάνει δηλώσεις που δεν έκανε ούτε ο Μπενίτο Μουσολίνι στο Μεσοπόλεμο. Λοιπόν, αυτά είναι τα Βαλκάνια σήμερα. Για μην έχουμε ψευδεστήσεις, κύριε Λεουτσάκο. Επειδή είναι αυτά τα Βαλκάνια. Όφυλαν. Βλέπουν λοιπόν τη Σερβία προς τον Πούτιν οι δυτικοί και σου λέει να μην επεκταθεί η υπόθεση αυτή. Πάμε και να πάνε κάνουμε... να μπαζώσουν τα Σκόπια, να τα βάλουν στο ΝΑΤΟ. Αυτό πάνε να κάνουν. Μια ανατοϊκή βάση. Και επειδή περνάει κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μετά τον Brexit. Έχουν και στα Σκόπια και στο Κόσοβο, όπως ξέρετε, μεγάλη βάση. Στις μεγάλες Βρετανίες. Θέλουν να βάλουν τάχα μια διαδικασία ώστε να δείξουν ότι παραμένει Ευρωπαϊκή. Δεν μου λέτε όμως τι πρέπει να γίνει στο διατάφτα. Το θέμα πρέπει να επιληθεί το γρηγορότερο δυνατόν κατά τη γνώμη μας. Οπα. Κατά τη γνώμη με μας. Με τι τρόπο. Με. Χωρίς αλυτρωτισμούς, χωρίς ιστορικούς αναθεωρητισμούς. Και αν δεν κάνουν πίσω σε αυτά οι Σκοπιανοί που δεν κάνουν πίσω. Αμοιβαία αποδεκτό όνομα. Σύμφωνοι. Και από τις οι Σκοπιανοί λοιπόν στο Σύνταγμα στα θέματα ταυτότητας και γλώσσας δεν κάνουν πίσω. Άρα τι κάνουμε. Και η επίλυση αυτών που αναφέρθηκα δεν μπορεί να επιληθεί σταθερά μέσα στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Γιατί η πρόταση της ΛΑΕ. Αυτοί οι μηχανισμοί, διαφωνώ, αλλά το σέβομαι. Αυτοί οι μηχανισμοί δεν είναι για να επιλύσουν, είναι για να τροπιλήσουν. Και όπου έχουν βρεθεί, η άποψή σας αυτή. Δεν εγγυούνται, δεν εγγυούνται, απλώς αφισβητούν. Σαφής, σαφής. Και μάλιστα, επειδή λέγεται, και μάλιστα άκουσα όταν γίνανε. Θέλω να πω στον κύριο Βιτάλη, οι άξονες. Δεν έχουμε χρόνο. Αίγυπτο, Ισραήλ, Ελλάδα, ότι αυτό ο άξονας στα πλαίσια και επί της ευχών των Αμερικάνων εγγυάται τα εθνικά μας δικαιώματα και έναντι των αντιπάλων Τούρκων, δεν είδα κανένα τέτοιον άξονα να μπορεί να υπερασπίσει τα δικά μας εθνική. Την οποία συμπαθεί ο κύριος Λαφαζάνης. Δεν μίλησα εγώ για τους είδα να πηγαίνουν. Δεν μίλησα εγώ για καμία. Μάγουλο με μάγουλο με τον Ερντογάν, ο κύριος Πούτιν. Δεν μίλησα εγώ. Αυτά είναι τα θέματα μας. Για καμία ρωσική ομοσπονδία. Λοιπόν, για να πάω στον κύριο Βιτάλη. Κύριε Βιτάλη, τι εξέλιξη βλέπετε καταρχήν στα θέματα Ελλάδος-Τουρκίας? Πιστεύετε ότι υπάρχει φόβος θερμού επεισοδίου τους επόμενους μήνες? Πρέπει η Ελλάδα να είναι έτοιμη να αποτρέψει κάτι τέτοιο? Υπάρχουν δύο ζητήματα. Ζήτημα πρώτον, και για να απαντήσω σε μερικά πράγματα που ακούστηκαν. Οποιοδήποτε μπορεί να κάνει κριτική σε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Αυτό είναι δεδομένο στη δημοκρατία. Μην εμπλέκουμε όμως τα μείζωνα εθνικά θέματα με εσωτερικές αντιθέσεις. Και αν ο κύριος Καμένος δεν ήταν υπουργός άμυνας, ναι. Και αν ο κύριος Καμένος δεν. Να κάνουν όσο κριτική θέλουν. Οποιοδήποτε. Τα ίδια προβλήματα θα δημιουργούσαν οι Τούρκοι. Είναι πάγια η τακτική τους. Είναι πάγια. Λοιπόν, τώρα, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Μετά το 11, μετά το 10 πρακτικά, η Ελλάδα είναι χωρίς ουσιαστική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Προβληματικό μεν, ουσιαστικό δε ως προς ένα βαθμό, το πλαίσιο του Ελσίνκη καθόριζε ένα όριο μέσα στο οποίο μπορούσαν να κινηθούν μερικά πράγματα, συν την ισχυρή αποτρεπτική ισχύ που είχαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει. Το διέλυσε η Τουρκία. Το τίναξε στον αέρα και δεν είναι τώρα, είναι το 11. Άρα χρειάζεται ένα πλαίσιο το οποίο θα αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Πολιτικά, διπλωματικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο δεδομένο και ένα μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή και απαιτεί συνεννόηση όλων, διότι υπάρχει εξ ανατολών κίνδυνος. Όσο και να τον υποτιμούσαμε τόσο καιρό, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Εκτιμώ ότι ανά πάσα στιγμή η Τουρκία μπορεί να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο. Το επιδιώκει, ξύνεται στην κλίτσα του Τσομπάνη, θέλει να μας σύρει σε μια εφόλιστη ύλη και ανεφόρον διαπραγμάτευση πολιτική για όλα τα ζητήματα, θέλει να πατήσει πόδι και στο θέμα των υδρογονανθράκων και να αποκόψει το Καστελόριζο για να πατήσει και στο δρόμο προς την Κύπρο, θα το επιδιώξει με κάθε τρόπο συν το θέμα της Θράκης. Λοιπόν, άρα η χώρα χρειάζεται ένα νέο δόγμα στην εξωτερική της πολιτική, ειδικά απέναντι στην Τουρκία. Βεβαίως, να πούμε και κάτι για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Η Τουρκία θα το επιδιώξει αυτό το πράγμα. Το κάνει όσο μπορεί. Το θέμα είναι όμως κάτι ότι είναι τόσο υψηλό το φρόνημα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τόσο άρτια η εκπαίδευσή τους και ο επαγγελματισμός τους. Και ο επαγγελματισμός, που αν κάνουν το παραμικρό αστείο θα γυρνάνε κολυμπώντας πίσω. Και θα είναι καλό να υπάρχουν συμμαχικά πλοία να τους μαζεύουν από τη θάλασσα. Διότι είναι πολύ αποφασισμένες και οι ένοπλες δυνάμεις και ο ελληνικός λαός. Από την άλλη όμως πρέπει και ο ελληνικός λαός να καταλάβει και ο πολιτικός κόσμος της χώρας να καταλάβει από τη δεξιά μέχρι την αριστερά. Σωστό. Ότι πρέπει με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας που τα καταλαβαίνει αυτά, του Προκόπη Παυλόπουλου, να μαζευτούν στο Προεδρικό Μέγαρο για 2, 3, 5, 10 ώρες όσο χρειαστεί. Με τη δέσμευση ότι δεν θα πούν τίποτα βγαίνοντας, είναι αρχή συλλογοδιάρρεια βγαίνοντας, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ο Πρωθυπουργός και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, μαζί με την στρατιωτική ηγεσία της χώρας και να καθίσουν σοβαρά να προγραμματίσουν τι θα κάνει η Ελλάδα την επόμενη 20ετία, γιατί κύριε εσείς τα γνωρίζετε, εγώ τα παρακολουθώ από πολύ κοντά, φίλοι και φίλες, η Τουρκία προχωρεί και υλοποιεί ένα υπερφιλόδοξο σχέδιο υπερεξοπλισμών, το οποίο θα την καταστήσει στην επόμενη πενταετία μεσαία περιφερειακή υπερδύναμη. Όσο και να φαίνεται άστοχος ο συνδυασμός των τριών αυτών λέξεων, στην Τουρκία θα έχει πρακτικό αντίκτυπο. Η Τουρκία να πηγεί αεροπλανοφόρο,
παραγγέλνει αεροπλάνα πέραν των F-35, των τέλων. Παραγγέλνει αεροπλάνα F-15 ΑΒ, τα οποία είναι καθέτου απογειώσεως, για να τα βάλει επάνω στο αεροπλανοφόρο. Άραγε, πέραν της Μεσογείου, τι το θέλει το αεροπλανοφόρο? Έχει θαλάσσια σύνορα με την Αρμενία, έχει θαλάσσια σύνορα με το Ιράν, με το Ιράκ, με τη Συρία. Για το Αιγαίο το θέλει. Για το Αιγαίο και για την νότιο-ανατολική Μεσόγειο το θέλει η Τουρκία. Θα είναι σε θέση να κατασκευάσει τουρκικό τάγκ, τεθωρακισμένο. Έχει ήδη βαλιστικούς πυράβλους με βεληνικές 180 χιλιόμετρα, το οποίο στα επόμενα χρόνια το βελτιώνει στα 380. Προχωρεί σε πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικούς σκοπούς, με μια κολοσσία επένδυση από τους Ρώσους με πρώτο το ακούγιου. Προσέξτε τις επενδύσεις Ερντογάν σε πυρηνική τεχνολογία. Υποτίθεται ότι στην πρώτη φάση όλα γίνονται για ειρηνικούς και ενεργειακούς σκοπούς. Προσέξτε το αυτό. Και βεβαίως έχει δώσει προκαταβολές για τους S-400. Τώρα διαβάζουμε ότι θα παραγγείλει και Patriot, δηλαδή μαζεύει οπλικά συστήματα από όλο τον κόσμο και κάνει και κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Σε κάθε συμβόλαιο που βάζει υπογραφή και πέφτει προκαταβολή για τα οπλικά συστήματα, ζητάει ένα μέρος των εξοπλιστικών προγραμμάτων να υλοποιείται στην Τουρκία από τουρκικά χέρια για να παίρνει τεχνολογία και για να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης για τους Τούρκους πολίτες. Λοιπόν, αν αυτά, το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, ο ελληνικός λαός που το εκλέγει και βεβαίως τα ελληνικά μίντια που έχουμε πολύ μεγάλη μερίδα ευθύνης για αυτά που γίνονται ή δεν γίνονται στην Ελλάδα, δεν καθίσουμε σοβαρά να τα δούμε για να φτάσουμε σε ένα εθνικό σχέδιο μακροπρόθεσμης αμυντικής θωράκισης της χώρας, είμαστε όλοι για κλάματα. Μου επιτρέπετε μια κουβέντα. Συμφωνείτε, κύριε? Μου επιτρέπετε μια κουβέντα μόνο σε ό,τι είπαμε προηγουμένως. Όλα αυτά όμως, η Τουρκία είναι η σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ. Αυτό υπάρχει, είναι το αυτή η αντίφαση, είναι γεγονός. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ που θεωρούμε ότι προστατεύεται η χώρα μας μέσα σε αυτή τη συμμαχία. Αυτή η αντίφαση υπάρχει. Μια συμπλήρωση μόνο, επειδή βάλαμε το θέμα της εθνικής συνεννόησης. Είναι καλό, τώρα που υπάρχουν ακόμα δύο ιστορικές προσωπικότητες, ο Πέτρος Ομολυβιάτης και ο Αντώνης Ολιβάνης, οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις, να τους ακούσουν πώς συνεννοήθηκαν μεταξύ τους. Τότε, ναι, σωστό. Τότε, για να μάθουν πώς αποτράπηκαν πολλά πράγματα. Σε εποχές μεγάλης πόλωσης. Βεβαίως. Απλά, μια κουβέντα, πολύ γρήγορα, κύριε Τσόκο, σε εσάς έρχομαι, μην πείτε κουβέντα, θα απαντήσεις αυτό που θα σας πω. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία αν φέρει σχέδιο συμφωνίας με τα Σκόπια ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βουλή, στο οποίο να υπάρχει μια λύση για το θέμα του ονόματος που θα περιλαμβάνει σύνθετη ονομασία με το Μακεδονία μέσα και με γεωγραφικό προσδιορισμό. Και θα έχει και αντιμετώπιση λογική των θεμάτων του αλυτρωτισμού και του συντάγματος. Αν, λέω, θα την ψηφίσετε? Έχουμε πει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι αν δεν υπάρξει αλλαγή στο Σύνταγμα των Σκοπίων, δεν υπάρχει καμία κουβέντα να μπει Νέα Δημοκρατία σε λογική συνεννόηση και να αποδεχτούμε το οποιοδήποτε όνομα. Ας αλλάξουν πρώτα το Σύνταγμα, ας φύγουν όλες αυτές οι αλυτρωτικές διαθέσεις που έχουν και από εκεί μετά θα συζητήσουμε και το όνομα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, σχετικά με την εθνική συνεννόηση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό θα ήταν να μην εξισώνουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης στο ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Σωστό, σωστό. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει δείξει από την αρχή στο οτιδήποτε ότι έχει διάθεση να συνεννοηθεί πολιτικά στα μεγάλα, στα κρίσιμα, στα σημαντικά που απασχολούν τον κόσμο. Στο οτιδήποτε. Πείτε μου ένα θέμα για το οποίο από την αρχή ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει εθνική συνεννόηση. Σωστό, σωστό. Ένα λεπτό, κύριε Πανταζία. Όχι, απαντάμε. Ένα λεπτό, περιμένουμε. Αδικείται ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε. Αδικείται ο κύριος Τσίπρας και οφείλω να τον υπερασπιστώ. Στο τρίτο μνημόνιο έδειξε συνεννόηση και έβαλε όλους μαζί με αυτό να το ψηφίσουν. Μην τον αδικείτε. Τρίτο μνημόνιο, 200 βουλευτές σε πλήρη ευθυγράμμιση. Όσοι καθόντουσαν γύρω από το τραπέζι, τις πάλε ποτέ εμπειρία πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εξοικείων τα βέλη. Κύριε Μάντζο, πριν κλείσω με τον κύριο Πανταζή, μία φράση ο καθένας, θα παρακαλέσω, δεν έχουμε χρόνο. Εσείς θα ψηφίσετε ένα τέτοιο σχέδιο συμφωνίας στο ελληνικό κοινοβούλιο? Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι κόκκινες, γαλάζιες εθνικές γραμμές. Θα πρέπει να υπάρχει έργα όμνες σε βάση. Πάντως το όνομα με σύνθετη ονομασία, με σύνθετο γεωγραφικό προσδιορισμό θα το ψηφίσετε, έτσι? Με γεωγραφικό, χωρίς όμως καμία έννοια ιστορικότητας
η οποία θα εμποδίζει, θα μας εμποδίζει από το να έχουμε, να προφυλάξουμε αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό δεν πρέπει να το καταπατήσουμε. Η Μακεδονία είναι, ήταν και θα είναι ελληνική. Το θέμα είναι πώς θα ονομαστεί το βόρεια της Μακεδονίας κράτος, για να μπορούμε με συνθήκες οικονομικής συνεργασίας και καλής γειτονίας να ζήσουμε μαζί τους. Κύριε Πάνταση, μία φράση και κλείσαμε. Η φράση είναι απλώς αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Μάντος για τον Πρωθυπουργό. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει συγκαλέσει πάρα πολλές φορές τους πολιτικούς αρχηγούς υπό την προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας του Προβλέπου του Παπαδόπουλου. Από τα Σκοπιανά μέσα μαζικής επικοινωνίας μαθαίνουμε τι έχει γίνει. Δεν ξέρω, και τώρα, κύριος, τώρα η κυβέρνηση θέλει να ενημερώσει. Δεν ξέρω, κύριο Σαμαρά. Δεν θα πάει ο κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Σαμαρά στην προηγούμενη κυβέρνηση, αν του είχε καλέσει ποτέ. Δεν θυμάμαι κάτι. Κύριο Σαμαρά, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Συνεννοηθείτε τι θέλετε να κάνετε και ελάτε να το ενημερώσετε. Ο κύριο Καμένο ακολουθεί αυτό που θα πει. Και η συνεργασία με την κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα, και ουσιαστικά αυτό που ο κύριος Καμένος και αυτό που ο κύριος Τσίπρας είναι ότι αυτή η συνεργασία θα τελειώσει την κυβέρνηση το χρόνο που έρχεται. Ο κύριος Καμένος είπε ότι δεν δέχεται όνομα Μακεδονία. Ο κύριος Καμένος, εσείς πιστεύετε τον κύριο Καμένο. Σέβεται αυτό το οποίο πιστεύει και έχει την άποψή του. Και μάλιστα είπε ότι εμπιστεύομαι απόλυτα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Τοκοντή. Λοιπόν, μην ψάχνετε να βρείτε. Κύριε, κλείσαμε. Από το σενάριο τη παρένθεση να είστε πια στο σενάριο των εκλογών όταν θα γίνουν το 19. Λοιπόν, σα ευχαριστώ όλου. Η εξελίξη είναι μπροστά μα. Όπω είπαμε, αύριο στα Τύρανα και μετά στη Βιέννη ο Κοτζιά. Εξελίξεις και στις σχέσεις Ελλάδος-Αλβανίας, μην τις υποτιμάτε αυτές. Εκεί έχουμε επίθηκα ζητήματα πολύ ευαίσθητα που αφορούν τα εθνικά ζητήματα και τους βόρειο υπηρώτες. Προσέξτε τα αυτά. Και βεβαίως το Σκοπιανό μπροστά μας και τα ελληνοτουρκικά. Ζούμε μία περίοδο μεγάλων αναταραχών και αναταράξεων στην ευρύτερη ζώνη στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, και καλό είναι να εκμεταλλευτεί ο πολιτικός κόσμος την ιδιαίτερη γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση της χώρας. Αλλά για να το κάνει πρέπει να έχει επίγνωση των εθνικών ζητημάτων και επίγνωση της συγκυρίας. Οι κύριοι Γκουτζάνης και Μάκης Κούρης έχουν το λόγο και εμείς, μια και κλείνουμε τον κύκλο της εβδομάδας αυτής, επανερχόμαστε με πολύ περισσότερα την επομένη Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα, στις 9. Καλό βράδυ.